Σας καλωσορίζω στην συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού μετά το πέρας των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα υπάρξει μια εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και μετά χρόνος για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι. Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω στην πρώτη σύνοδο κορυφής με την ιδιότητά μου ως Πρωθυπουργός της χώρας. Και συνέπεσε αυτή η ευκαιρία, όπως διαπιστώσετε, με μια εξαιρετικά πυκνή ατζέντα, καθώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασχολήθηκε με μια σειρά από εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα εχμής που αφορούν στην Ευρώπη, αλλά πολλά από τα οποία αφορούν και στην περιοχή μας και προφανώς και στην πατρίδα μας. Επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη επισκόπηση των συμπερασμάτων, των βασικών θεμάτων τα οποία συζητήθηκαν και στη συνέχεια θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Το πρώτο ζήτημα το οποίο συζητήθηκε προφανώς αφορούσε το θέμα του Brexit, όπου με ομοφωνία εκφράσαμε την ικανοποίησή μας για την απόφαση η οποία ελήφθη. Είναι ξεκάθαρο ότι μετά από 2,5 χρόνια εντατικών διαπραγματεύσεων είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι επιτυγχάνεται μια συμφωνία. Υπήρξε και ικανοποίηση, υπήρξε και ανακούφιση, υπήρξε και κάποια θλίψη για το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου δεν επιθυμούσαν αυτή την εξέλιξη. Ήταν μια επιλογή της Μεγάλης Βρετανίας. Από τη στιγμή όμως που έτσι αποφάσισε ο κυρίαρχος βρετανικός λαός, ο σκοπός πάντα ήταν να δρομολογηθεί αυτό το διαζύγιο με όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητικούς όρους και για τα δύο μέρη και ως προς τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές ήταν πάντα η έμφαση στην συνοχή της εσωτερικής αγοράς και η προστασία του ειδικού καθεστώτος που διέπει τις σχέσεις μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας, στο βαθμό λοιπόν που αυτοί οι δύο στόχοι επιτυγχάνονται και στο βαθμό που και ο ίδιος ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός έδωσε με ξεκάθαρο τρόπο την συνένεσή του σε αυτήν την συμφωνία. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ελπίζω ότι και η Βρετανική Βουλή θα επικυρώσει την συμφωνία αυτή, ώστε να μην ξαναβρεθούμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο να έχουμε εγκρίνει μια συμφωνία σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργάνων, αλλά αυτή να μην γίνεται αποδεκτή από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Δεύτερο θέμα εχμής, το οποίο συζητήθηκε για πρώτη φορά σήμερα, έτσι ώστε να σχηματίσουν όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μια πρώτη αίσθηση του πώς κινούνται οι ομόλογοι τους, αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το MFF, το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027. Και εκεί η χώρα μας προσήλθε με μια πολύ ξεκάθαρη θέση, η οποία πιστεύω ότι απηχεί και τις θέσεις της πλειοψηφίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι αυτή? Ότι το συνολικό επίπεδο των διαθέσιμων πόρων, του προϋπολογισμού δηλαδή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κινηθεί κάτω από την πρόταση της Επιτροπής, δηλαδή το 1,114% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ένωσης, διότι οποιαδήποτε υποχώρηση από αυτόν τον πύχη θα σήμαινε κατά ανάγκη εκπτώσεις στην εξαιρετικά φιλόδοξη ατζέντα την οποία έχει θέσει και το Συμβούλιο αλλά και η Επιτροπή για την επόμενη πενταετία. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από τη συζήτηση για το MFF είχαμε και μια ενημέρωση από την κυρία Van der Leyen, είχαμε την ευκαιρία να της κάνουμε και ερωτήσεις, όπου αναδείχθηκε ακριβώς αυτή η φιλόδοξη έκταξη της νέας ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καλείται να συγκεράσει παραδοσιακές πολιτικές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας, όπως οι πολιτικές συνοχής, η κοινή αγροτική πολιτική, με νέες πολιτικές που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, στον τεχνολογικό μετασχηματισμό, σε πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης, στην ασφάλεια των συνόρων, στη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Για να μπορέσουμε να τα πετύχουμε όλα αυτά, χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Άρα ο πύχης ο οποίος ετέθη, που συμπίπτει με το όριο το οποίο έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί τη θέση αφετηρίας της πατρίδος μας, αλλά είναι και η θέση της πλειοψηφίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά από πιο τεχνικά ζητήματα που αφορούν τις νέες πολιτικές για τις ερεσιμότητες, στις οποίες εμείς είμαστε θετικοί, να συνδέεται δηλαδή
η χρηματοδότηση με κάποιο τρόπο, με παραμέτρους που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου ή την συμμόρφωση με περιβαλλοντικές πολιτικές ή να υπάρχει και κάποια συσχέτιση ενδεχομένως και με το ζήτημα του προσφυγικού. Δεν θα σας κουράσω με περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Θα πω μόνο ότι θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση αυτή. Υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των χωρών που συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό περισσότερα από αυτά που εισπράττουν. Θα πρέπει όμως εδώ να είναι ξεκάθαρο ότι αν η Ευρώπη θέλει να παίξει έναν ουσιαστικό οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό ρόλο όπως την φανταζόμαστε, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και από τους κατάλληλους πόρους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πέσουμε κάτω από το πλαίσιο το οποίο όρισε η Επιτροπή. Και βέβαια ταυτόχρονα ως προς τις εξειδικευμένους τομείς της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και εκεί υπήρξε νομίζω ένας κοινός τόπος ανάμεσα στις περισσότερες χώρες, ότι αυτές είναι οι πολιτικές που ταυτίζονται στη συνείδηση του Ευρωπαίου πολίτη περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολιτικές δοκιμασμένες, είναι πολιτικές επιτυχημένες, βεβαίως και πρέπει να γίνουν αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, ενδεχομένως παρεμβάσεις και στον πυλώνα 1 και στον πυλώνα 2 της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε μια συνολική μείωση των πόρων που είναι διαθέσιμοι για αυτούς τους δύο κεντρικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού οικοδομήματος. Έρχομαι τώρα στο τρίτο ζήτημα, το οποίο είναι και το πέμπτο σημείο, το πέμπτο και έκτο σημείο των συμπερασμάτων. Τουρκία, Κύπρος, μετανάστευση, Συρία. Πιστεύω ότι στην ενότητα αυτή πετύχαμε απόλυτα να ενσωματώσουμε τις ελληνικές εθνικές θέσεις στα κείμενα των συμπερασμάτων. Προφανώς υπήρξε μια ομόφωνη καταδίκη της τουρκικής επέμβασης στη Συρία και μια έκκληση για οριστική κατάπαυση του πυρός. Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη μας την συμφωνία η οποία επιτεύχθη μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ, αλλά με αυστηρότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση τοποθετείται στο ανώτατο επίπεδο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αυτή η επέμβαση είναι μια επέμβαση προβληματική σε πολλά επίπεδα. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα το σημείο 8 των συμπερασμάτων, το οποίο προστέθηκε μετά από επιτακτική δικιά μας παρέμβαση, το οποίο τονίζει, επαναλαμβάνει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίζει εκείνες τις χώρες, προφανώς αναφέρεται στην Ελλάδα, διότι είναι η χώρα εκείνη η οποία έχει τις μεγαλύτερες πιέσεις σε επίπεδο προσφυγικών μεταναστευτικών ροών, που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προκλήσεις ως αποτέλεσμα της κατάστασης που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπήρξε δηλαδή μια αναγνώριση του γεγονότος ότι η διαχείριση του ζητήματος αυτού δεν μπορεί να επαφίεται μόνο στην Ελλάδα. Μετεπιτάσεως επανέλαβα την ευρωπαϊκή διάσταση του προσφυγικού, εξηγώντας ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε εμείς, αλλάζοντας την πολιτική μας σε σχέση με αυτή της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά ζητώντας ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή υποστήριξη, αλληλεγγύη και βέβαια την εκπόνηση, όπως είχα την ευκαιρία να πω και στην δήλωση την οποία έκανα προσερχόμενος στο Συμβούλιο Κορυφής, ενός σχεδίου Β, ενός εναλλακτικού σχεδίου, στην περίπτωση που ξαναβρεθούμε αντιμέτωποι ως χώρα με ροές οι οποίες δεν είναι διαχειρίσιμες. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ότι υπάρχει ξεχωριστό λίμα, ειδική αναφορά στα ζητήματα που αφορούν στην Κύπρο και ομόφωνη καταδίκη, πολύ, πολύ συγκεκριμένη, της παράνομης δραστηριότητας της Τουρκίας εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας και βέβαια μια επικύρωση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, όπου προσδιορίστηκε με μεγαλύτερη σαφήνεια το πλαίσιο των κυρώσεων που αφορούν και φυσικά πρόσωπα αλλά και εταιρείες που εμπλέκονται στις παράνομες εξορίξεις εντός των χωρικών υδάτων, εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τέλος, εκεί που δεν καταφέραμε δυστυχώς να συμφωνήσουμε, αφορά στα ζητήματα της διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων. Το ζήτημα παραπέμπεται για το 2020, δεν κατέστη εφικτό να επιτευχθεί ομοφωνία
για να μπορέσουμε να δώσουμε ημερομηνία ένταξης στους δύο βόρειους γειτονές μας. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το οποίο έχω επαναλάβει σε πολλές ευκαιρίες, η Ελλάδα πάντα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και έχει πολλή θέση, πολύ συγκεκριμένες αιρεσιμότητες σε αυτήν τη διαδικασία. Ως προς τη Βόρεια Μακεδονία αυτό αφορά προφανώς την απόλυτη συμμόρφωση με την Συμφωνία των Πρεσπών. Είχα την ευκαιρία και πάλι να μεταφέρω τους προβληματισμούς μας για πτυχές αυτής της συμφωνίας, γιατί τη θεωρούμε μια κακή συμφωνία. Να επαναλάβω όμως αυτό το οποίο έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι από τη στιγμή που η συμφωνία αυτή έχει κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε. Και βέβαια, ως προς το ζήτημα της Αλβανίας, τις αιρεσιμότητές μας, τις προϋποθέσεις τις οποίες θέτουμε όσον αφορά το κράτος δικαίου γενικά και πιο εξειδικευμένα τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας, είτε αυτά αφορούν το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού εν όψη της κρίσιμης απογραφής η οποία θα γίνει το 2020, είτε προφανώς αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Τα ζητήματα αυτά τέθηκαν, όπως σας είπα, δεν κατέστη εφικτό να επιτευχθεί η ομοφωνία. Τρεις χώρες διαφώνησαν, άρα το αποτέλεσμα δεν ήταν τέτοιο που να μας επιτρέπει να πάρουμε μια τέτοια απόφαση. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι καλό. Και θεωρώ ότι δεν είναι καλό και για την γενικότερη σταθερότητα των Βαλκανίων, γιατί πρέπει να κρατηθεί ανοιχτή η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων για να μπορέσει να υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα και οικονομική ευημερία στην περιοχή. Θεωρώ ότι δεν είναι και καλό για την Ελλάδα. Διότι το κυριότερο όπλο το οποίο έχει στα χέρια της η Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει ζητήματα που έχει και με τις δύο χώρες αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική. Άρα, όσο πιο κοντά σε μια ευρωπαϊκή πορεία είναι αυτές οι δύο χώρες, τόσο μας δίνεται η δυνατότητα στα πλαίσια των αναγκαίων αλλαγών που πρέπει να κάνουν για να έρθουν πιο κοντά στην ευρωπαϊκή οικογένεια, στα πλαίσια αυτής της μακράς διαδικασίας, η οποία τελικά καταλήγει σε ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια, να αντιμετωπίσουμε και ζητήματα τα οποία εμείς έχουμε σε διμερές επίπεδο. Κλείνω μία πιο προσωπική αναφορά. Το συμβούλιο ήταν το πρώτο συμβούλιο μου, όπως σας είπα. Ήταν το τελευταίο συμβούλιο όμως, στο οποίο συμμετείχε μία, κατά την άποψή μου, εμβληματική φυσιογνωμία της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινής, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Καθόταν δίπλα μου στο θεσινό δείπνο, μου είπε ότι έχει συμμετάσχει σε 138 συμβούλια κορυφής, είτε με την ιδιότητα του ως Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, είτε με την ιδιότητα του ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να τον ευχαριστήσω ως Έλληνας, ως Ευρωπαίος, και για αυτά που έχει προσφέρει στην πατρίδα μας. Δεν ξεχνάμε τον αγώνα τον οποίο έδωσε σε εξαιρετικά κρίσιμες συγκυρίες να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν κάποιοι άλλοι μπορεί να είχαν άλλες φαντασιώσεις εντός και εκτός Ελλάδος. Αλλά θέλω να τον ευχαριστήσω και ως Ευρωπαίος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έβαλε νερό στο κρασί του ως προς την ευρωπαϊκή του συνείδηση, ο οποίος είχε πάντα στο μυαλό του τον λόγο, τη γενουσιουργό αιτία που γεννήθηκε η Ενωμένη Ευρώπη. Μας θυμήθηκα μια φράση την οποία έλεγε, που του θύμιζε ο πατέρας του, ότι αν θέλει κανείς να καταλάβει πραγματικά τι σημαίνει η Ευρώπη, αρκεί να κάνει μια επίσκεψη στα νεκροταφεία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, για να θυμηθεί ότι όλο αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το οποίο σήμερα πολλοί μπορεί να αμφισβητούν, να λιδωρούν ή να υπονομεύουν, γεννήθηκε από την ανάγκη να μπορέσει επιτέλους αυτή η Ήπειρος να βρει ειρήνη, ευημερία και ανάπτυξη. Και βέβαια οι προκλήσεις των καιρών αλλάζουν, αλλά νομίζω ότι η παρακαταθήκη του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ως ενός σταθερού φίλου της Ελλάδας, αλλά και ενός πραγματικού Ευρωπαίου, παραμένει αναλύωτη. Ήταν ταυτόχρονα και η τελευταία φορά που προείδρευσε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο Ντόναλντ Τούσκ. Τον ευχαριστώ και αυτόν δημόσια, διότι πιστεύω ότι διαχειρίστηκε αυτήν την εξαιρετικά σύνθετη άσκηση του να πρέπει να συγκεράσει απόψεις 28-27 πια αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων με μεγάλη αποτελεσματικότητα, με ευθύτητα, αλλά συχνά και με
και με χιούμορ και να ευχηθώ και στον διάδοχό του, τον μέχρι σήμερα πρωθυπουργό του Βελγίου, τον Σαρλ Μισέλ, με τον οποίο έχω την ευκαιρία να συμφάγω προχθές το βράδυ, καλή επιτυχία στα καθήκοντά του. Αυτά από μένα και τώρα να απαντήσω παρακαλώ στις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ σύντομες ερωτήσεις. Αν θέλετε να δώσω εγώ το λόγο, ξεκινώντας από την κυρία Κουτσοκώστα από το Euronews. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της διεύρυνσης και δεδομένου ότι πάλι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τρίτη φορά μέσα σε 16 μήνες απέτυχε να δώσει το πράσινο φως στη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Θεωρείτε ότι τελικά κινδυνεύει η Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί βλέπουμε και πολιτικές εξελίξεις στη γειτονά χώρα. Και στην ίδια ερώτηση επικοινωνήσατε με τον κύριο Ζάεφ όσο ήταν εδώ, και αν όχι, σκοπεύετε να το κάνετε τις επόμενες μέρες? Δεν έχω επικοινωνήσει με τον κύριο Ζάεφ όσο ήταν εδώ. Είπα στο Συμβούλιο αυτά τα οποία είχα πει και στον ίδιο τον κύριο Ζάεφ όταν τον συνάντησα στη Νέα Υόρκη, όπου του είπα ξεκάθαρα ότι για μένα η Συμφωνία των Πρεσπών έχει προβλήματα, είναι μια προβληματική συμφωνία, αλλά οφείλω να την σεβαστώ και δεν θα θέσω τη Συμφωνία των Πρεσπών ως εμπόδιο για την ευρωπαϊκή σου πορεία, αρκεί να πιστώ απόλυτα ότι συμμορφώνεσαι με αυτή τη συμφωνία και βέβαια δείχνεις καλή διάθεση να λύσεις και τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να απορρέουν από τη συμφωνία που δεν έχουν ακόμα επιληθεί, όπως η βασικότερη εκκρεμότητα αφορά τα εμπορικά σήματα. Αυτό θα του πω όταν του ξαναμιλήσω. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να κάνω καμία άλλη εκτίμηση για το τι μπορεί να γίνει στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εσωτερικό, το οποίο αφορά τη γειτονική χώρα. Παρακαλώ τον κύριο Πολάτο από το πρώτο θέμα. Θα μου επιτρέψετε να πάω στο μεταναστευτικό. Είπατε ότι η Τουρκία εκβίαζε, κύριε Πρόεδρε, την Ελλάδα και εκβιάζει την Ελλάδα και την Ευρώπη με το μεταναστευτικό. Και ζητήσατε ένα εναλλακτικό σχέδιο, ένα Plan B, όπως είπατε, για την περίπτωση που τα πράγματα ξεφύγουν και η Τουρκία πλημμυρίσει την Ευρώπη με μετανάστες. Το ερώτημα είναι το εξής. Μήπως βρεθήκατε απροετοίμαστοι, μήπως η κυβέρνηση βρέθηκε απροετοίμαστη, μήπως έπρεπε να έχετε λάβει τα μέτρα από τον Ιούλιο, τόσο με την επιτάχυνση της παροχής ασύλου, όσο και με τα υπόλοιπα μέτρα που αλλάζουν την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης? Πρώτον, είμαι πάντα ανοιχτό σε οποιαδήποτε καλοπροαίρετη κριτική στο ζήτημα αυτό. Και είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα επιρρύψει ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση ως άλοθη για ενδεχόμενες δικές μας αδυναμίες. Γνωρίζετε όλοι τους αριθμούς. Τη δραματική αύξηση των ροών στη διάρκεια του καλοκαιριού και το γεγονός ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι, ειδικά στα νησιά μας, με μια άκρως προβληματική κατάσταση. Θεωρώ ότι κινηθήκαμε γρήγορα με ένα σχέδιο το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και το οποίο αρχίζει και λαμβάνει και νομοθετική υπόσταση, καθώς γνωρίζετε αυτή τη στιγμή ήδη βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η νέα πρότασή μας για την νομοθεσία για το άσυλο, η οποία αλλάζει πολλά πράγματα στον τρόπο χορήγησης του ασύλου. Είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο χορήγησης ασύλου, έτσι ώστε να τελειώνουν επιτέλους αυτές οι μακρόσυρτες διαδικασίες και όποιος δεν δικαιούται άσυλο να μπορεί να επιστρέφει γρήγορα στην Τουρκία βάσει της συμφωνίας. Δεν κληροδοτήσαμε μια κατάσταση στην οποία είχαν έρθει 50.000 άνθρωποι και είχαν επιστρέψει 2.000. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία βρήκαμε. Από εκεί και πέρα πήραμε και άλλες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αποσυμφορήσουμε τα νησιά μας και τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε έναν όσο το πιο δίκαιο επιμερισμό των ανθρώπων αυτών που πρέπει να φύγουν από τα νησιά, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους, στην υπόλοιπη επικράτεια. Μεριμνήσαμε ιδιαίτερα για τις πιο ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα ασυνόδευτα ανήλικα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι σε όλο αυτό το θέμα δεν είναι ότι βρήκαμε κανένα στρωμένο χαλί πάνω στο οποίο μπορούσαμε να βατήσουμε. Κατανοώ γιατί το θέμα αυτό προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις. Είμαι σίγουρος όμως ότι η ελληνική κοινωνία που μας βλέπει να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα αυτό βλέπει δύο πράγματα. Πρώτον, καταλαβαίνει ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι μεγαλύτερο από την Ελλάδα. Και δεύτερον, βλέπει μια κυβέρνηση η οποία έχει μια άλλη πολιτική αντιμετώπιση από την προηγούμενη, η οποία θα κριθεί και αυτή στο αποτέλεσμα. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει κανείς Έλληνας πολίτης, ο οποίος ειδικά στο ζήτημα αυτό, με όλη την πολυπλοκότητά του, με την ανάγκη να δείξουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ένα ανθρώπινο πρόσωπο σε αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά και μια μεγαλύτερη συνέπεια
στον τρόπο με τον οποίο φυλάσσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας Έλληνας πολίτης ο οποίος να περίμενε ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε σε αυτό το θέμα οριστική απάντηση μέσα σε τρεις μήνες. Κύριος Καντέλης από το Sky. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Εκφράσατε την ικανοποίησή σας για το ότι συμπεριλαμβάνεται στα συμπεράσματα η αναφορά για στήριξη των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Αρκεί αυτό? Μήπως περιμέναμε και κάτι πιο συγκεκριμένο ως προς τη στήριξη αυτή? Συζητήθηκε κάτι τέτοιο? Θα το περιμένουμε σε δεύτερο χρόνο? Εντάξτε, η Ελλάδα λαμβάνει οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση αυτού του ζητήματος. Το πρόβλημα προφανώς δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι ευρύτερο, είναι θεσμικό. Έθιξα για άλλη μια φορά και συμφώνησε σε αυτό και η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Βαντελάινεν, στο ζήτημα του ότι πρέπει να θέσουμε ως πρώτη προτεραιότητα την αναμόρφωση του συστήματος του Δουβλίνου και επιτέλους τη λειτουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού ασύλου, έτσι ώστε να υπάρχει ενοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί πέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ζήτημα μεγάλο με ορισμένες χώρες οι οποίες δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε επιμερισμό αυτού του προβλήματος. Έχω πει και το ξαναείπα και σε αυτή την ευκαιρία στο Συμβούλιο ότι αυτή είναι μια πολιτική η οποία δεν μπορεί, δεν στέκει. Είναι απαράδεκτη πολιτική. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, να επεφελούμαστε από ευνοϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ζώνη του Σέγγεν, και ταυτόχρονα να μην δεχόμαστε κανέναν απολύτως επιμερισμό αυτού του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει μία αναγνώριση ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή. Υπάρχει μία μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, αλλά όχι στον βαθμό που θα ήθελα, και μία καλύτερη διάθεση την οποία βλέπω, να υποστηριχθεί η Ελλάδα σε αυτή την προσπάθεια. Όμως θέλω να τονίσω ότι εάν δεν μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα στον πυρήνα του, και αυτό σημαίνει να έρχονται λιγότεροι πρόσφυγες και μετανάστες στα ελληνικά νησιά, είτε να μην ξεκινάνε οι βάρκες, είτε να έχουμε καταφέρει να εξαρθρώσουμε τα κυκλώματα των διακινητών, είτε οι βάρκες οι οποίες ξεκινούν να εντοπίζονται από τις τουρκικές, από την τουρκική ακτοφυλακή, ενδεχομένως και σε συνεννόηση με την ελληνική, και να επιστρέφουν πίσω στην Τουρκία, αν δεν μειώσουμε δηλαδή σημαντικά τις ροές και δεν δώσουμε εκεί την έμφασή μας, πάντα θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα το οποίο θα είναι δύσκολο στη διαχείρισή του. Αφορά ανθρώπους, αφορά ανθρώπινες ψυχές, πολλοί εκ των οποίων είναι και ευάλωτοι. Και πρέπει αυτό το ζήτημα να αντιμετωπιστεί σε αυτή τη ρίζα του. Γι' αυτό και επιμένω, γιατί επιμένουμε τόσο πολύ σε επιστροφές, κύριε Καντέλη. Διότι θα πρέπει να καταλάβει κάποιος οικονομικός μετανάστης, ο οποίος ξέρει ότι δεν δικαιούται άσυλο, ότι αν πάει και δώσει τα λεφτά του σε ένα διακινητή και κάνει αυτή την για τον εαυτό του επένδυση εντός εισαγωγικών και έρθει στην Ελλάδα, θα τα χάσει τα λεφτά του, διότι αν δεν δικαιούται άσυλο, θα γυρίσει πίσω στην Τουρκία. Εάν δεν περάσει αυτό το μήνυμα ξεκάθαρα, με σαφήνεια, προς όλους όσοι γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι δεν δικαιούνται άσυλο, αλλά παρά τα αυτά κάνουν αίτηση με την καλή ελπίδα ότι θα παραμείνουν στη χώρα μας για πάντα, όπως συνέβαινε με την προηγούμενη κυβέρνηση, τότε δεν μπορούμε να μιλούμε για ουσιαστική αλλαγή πολιτικής. Άρα, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σκέλος και υπάρχει και ένα εθνικό σκέλος. Και θα αντιμετωπίσουμε και τα δύο ταυτόχρονα. Κύριος Αρμένης από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Θα παραμείνω στο προσφυγικό. Μιλήσατε για σχέδιο Β, για πλάν B. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω? Ποια εργαλεία μπορεί να έχει αυτό το σχέδιο? Μην κοροϊδευόμαστε, κύριε Μένη. Ένα πλάν B, αν είχαμε εμάς αντιμετωπίσει με ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο από το να γίνει μια πιο τολμηρή πολιτική μετεγκατάστασης αυτών των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αν πείτε, είμαστε έτοιμοι ακόμα να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο? Όχι. Αλλά είναι υποχρέωσή μου. Ούτε κινδυνολογώ, ούτε μου αρέσει να μεγαλοποιώ το πρόβλημα. Δεν μπορώ να δεχθώ όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ξαναπιαστεί
απροετοίμαστοι σε αυτό το ενδεχόμενο. Προσέξτε, δεν λέω ότι θα γίνει αυτό. Ούτε εκτιμώ τελικά ότι η Τουρκία θα κάνει αυτό το οποίο απειλεί ότι θα κάνει και θα ανοίξει τα σύνορά της και θα έρθουν εκατομμύρια. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Η δουλειά μας όμως είναι να είμαστε προετοιμασμένοι και για το χειρότερο ενδεχόμενο, ώστε να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Ο κύριος Κοταρίδης από τον Αντένα. Κύριε Πρόεδρε, διαχρονικά η Ελλάδα βασιζόταν στην παρέμβαση της Αμερικής σε περιόδους κρίσης με την Τουρκία. Αυτό το είχαμε δει και στην περίοδο των ημείων, το βλέπαμε και στο Κυπριακό με την ενεργή μεσολάβηση της Ουάσινγκτον. Πλέον βλέπουμε να έχει αλλάξει τελείως αυτή η πολιτική του κ. Τραμπ. Τον βλέπουμε στην Συρία, βλέπουμε ότι ο ίδιος επιμένει πως η Ουάσινγκτον πρέπει να επιστρέψει και να ασχολείται με τα δικά της. Και βλέπουμε και μια έτσι πρωτοφανή, θα έλεγα εγώ, ανοχή στην τουρκική προκλητικότητα. Σας ανησυχεί αυτή η αλλαγή στάση των ΗΠΑ σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στο Αιγαίο? Να τα πάρουμε τη σειρά. Καταρχάς, θεωρώ και νομίζω εδώ διερμηνεύω και τα αισθήματα όλων των ομολόγων μου ότι ο τρόπος με τον οποίο πάρθηκε η απόφαση για την γρήγορη αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από την Βόρειο-Ανατολική Συρία ήταν μια λανθασμένη απόφαση. Και τελικά είναι μια απόφαση η οποία, άμα δει κανείς το ισοζύγιο του ποιοι είναι κερδισμένοι και το ποιοι είναι χαμένοι, αντιλαμβάνεται απόλυτα το επιχείρημα και τη βάση του επιχειρήματος του δικού μου και όσων, και νομίζω ότι είναι πολλοί, πιστεύουν ότι αυτή η απόφαση πάρθηκε με αυτά τα κριτήρια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η στρατηγική μας σχέση με την Αμερική είναι προβληματική. Το αντίθετο θα έλεγα. Αν δείτε και τα όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Πομπέο, στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα, νομίζω με πολύ εμφατικό τρόπο στήριξε τις ελληνικές θέσεις, με μεγαλύτερη ένταση ίσως από αυτή που είχαμε ακούσει στο παρελθόν από άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους. Υπογράψαμε το πρώτο σκέλος μιας νέας αμυντικής συμφωνίας, η οποία είναι μια αμυντική συμφωνία αμοιβαία ωφέλιμη, σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνει στο χαρτί ενέργειες που ήδη είχαν δρομολογηθεί και φυσικά έχουμε έναν χρόνο ακόμα ώστε να δούμε πώς μπορούμε να πραγματευτούμε την μακροχρόνια ανανέωση αυτής της αμυντικής συμφωνίας με έναν τρόπο που θα συσφίξει ακόμα περισσότερο τις στρατιωτικές, γεωπολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Άρα θεωρώ ότι η παρουσία της Αμερικής στην Ανατολική Μεσόγειο, η στρατηγική της σχέση με την Ελλάδα, δεν τίθεται εν αμφιβόλο και πιστεύω ότι πίσω από αυτά τα οποία από ενδεχόμενες κάποιες εφήμερες αποφάσεις υπάρχει ένα βάθος και μια συνέχεια στην αμερικάνικη εξωτερική πολιτική που τελικά είναι προς όφελος και της Αμερικής αλλά και της Ελλάδος. Ο κύριος Μουρελάτος από το Open. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να επανέλθω στο μεταναστευτικό και να ρωτήσω από την εντύπωση που αποκομίσατε από αυτή τη διμέρεια Σύνοδο Κορυφής πόσο κοντά είμαστε ώστε η Ελλάδα να ζητήσει αυτήν την ενεργοποίηση ενός εναλλακτικού πλάνου και στο εσωτερικό σκέλος θα ήθελα να περάσω. Αν θεωρείτε ότι οι μετεγκαταστάσεις στην ενδοχώρα είναι μια λύση μόνιμου χαρακτήρα, το λέω αυτό γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία αλλά και στην γαλάζια εκλογική βάση και αν τώρα τρεις μήνες μετά τις εκλογές θεωρείτε πως η ρητορική σας ως κόμμα στο συγκεκριμένο θέμα ήταν λίγο υπερβολική. Ευχαριστώ. Για το ζήτημα του πόσο κοντά είμαστε, δεν αντιμετωπίζουμε μια προβληματική κατάσταση, δεν αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή κρίση. Έχουμε τη δυνατότητα να τη διαχειριστούμε ακολουθώντας το σχέδιο για το οποίο σας μίλησα. Για το ζήτημα της εντός αγωγικών, ίσως δεν είναι η πιο δόκιμη λέξη, αλλά αυτή χρησιμοποιούμε, της αποσυμφόρησης των νησιών μας, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια κατανόηση, πιστεύω, στην ελληνική κοινωνία, ότι δεν μπορούμε σε νησιά όπως η Λέσβος και η Σάμος να έχουμε έναν αριθμό μεταναστών και προσφύγων που σχεδόν πλησιάζει τον αριθμό των μονίμων κατοίκων αυτών των νησιών. Άρα η μετακίνηση προς την ενδοχώρα, κυρίως ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, είναι μονόδρομος.
Και από εκεί πέρα είναι δεδομένο και νομίζω σε συνεννόηση και με, το, και με ένα πολύ λεπτομερή επιχειρησιακό σχεδιασμό τον οποίο έχει εκπονήσει το αρμόδιο Υπουργείο, ότι υπάρχει ένα σχέδιο όσο το δυνατόν πιο δίκαιης κατανομής αυτών των ανθρώπων σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια, σε διαφορετικές δομές, με χρηματοδότηση η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι εξασφαλισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια το τονίσω αυτό, πάντα σε συνεννόηση και σε διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες. Ο σκοπός μου και ο σκοπός μας, και αυτή είναι και η κατεύθυνση που έχω δώσει στα δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι να μην εφηδιάσουμε ποτέ κανέναν. Θέλουμε να ενημερώνουμε, θέλουμε να γνωρίζουν οι τοπικές κοινωνίες τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να είμαστε σε διάλογο, να ακούμε αν υπάρχουν δίκαιοι ή λογικοί προβληματισμοί, να αναπροσαρμόζουμε το σχεδιασμό μας αν αυτό είναι απαραίτητο. Άρα είναι μια διαδικασία διαλόγου και όχι μια διαδικασία επιβολής. Αν με ρωτάτε αν ήταν ακραία ή αν έχω μετανιώσει για την ρητορική μου, δεν έχω μετανιώσει καθόλου. Διότι θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία είπα, για αυτά τα οποία λέγαμε, ποια ήταν η κριτική μας για το προσφυγικό, ότι το 2015 ανοίξαν τα σύνορα και ότι ο πιο εύκολος τρόπος να μπει κανείς στην Ελλάδα ήταν, στην Ευρώπη ήταν μέσα από την Ελλάδα, διότι είχαμε μια πολιτική ανοιχτών θυρών. Δεν νομίζω ότι αυτό το αμφισβητεί κανείς. Ότι οι διαδικασίες ασύλου ήταν τόσο μακροσκελής, ώστε τελικά καμία τελική απόφαση να μην βγαίνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο και δεν αμφισβητείται. Το επιβεβαιώνουν τα ίδια τα νούμερα. Ότι είχαμε περιστατικά κακοδιαχείρισης στους πόρους του προσφυγικού, ρωτήστε την Όλαφ, δεν θα σας απαντήσει βέβαια γιατί δεν είναι η δουλειά της να απαντάει, αλλά η Όλαφ ερευνά αυτή τη στιγμή το τι έγινε με τη διαχείριση των κονδυλίων του προσφυγικού και ότι ταυτόχρονα αυτοί που φαινόντουσαν και παρουσιαζόντουσαν ως ανθρωπιστές είχαν δημιουργήσει καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν ευθυγραμμισμένες τουλάχιστον με το δίθεν ενδιαφέρον τους για την κατάσταση των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτές τις δομές. Και βέβαια είναι οι ίδιοι οι οποίοι επέτρεψαν και σε μια σειρά από εξαιρετικά ύποπτες μη κυβερνητικές οργανώσεις, των οποίων ο ρόλος ουδέποτε έγινε κατανοητός, να λειτουργούν ανεξέλεγκτες και με ατζέντες που σίγουρα δεν ήταν ευθυγραμμισμένες με τις ατζέντες της κυβέρνησης. Και αυτό αλλάζει με το νομοσχέδιο το οποίο εισηγούμαστε. Άρα δεν βλέπω το λόγο γιατί να πρέπει να ανακαλέσουμε ή να τροποποιήσουμε την κριτική την οποία είχαμε ασκήσει στην κυβέρνηση. Εξάλλου κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση στη διαχείριση του ζητήματος αυτού. Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Ο κύριος Τρουπής. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω την ερώτηση του συναδέλφου. Θα ήθελα, αν μπορείτε να μας πείτε, ποιο θα είναι το σημείο 0, το χρονικό απότατο όριο που βάζετε εσείς, που θα σας κάνει να ενεργοποιήσετε το σχέδιο Β. Δηλαδή, ποιο θα είναι το κομβικό σημείο που θα πείτε τώρα πρέπει να γίνει. Αυτό μπορεί να οριοθετηθεί χρονικά. Καταρχάς, το ξεκαθάρισω. Δεν υπάρχει ένα έτοιμο σχέδιο Β, ούτε υπάρχει κάποιο μαγικό σχέδιο το οποίο βγάζουμε. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο. Αυτό είπα. Προφανώς, εμείς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Η Ευρώπη, κάποιοι ξέρετε στην Ευρώπη μπορεί να βολεύονται από το γεγονός ότι το πρόβλημα αυτό αφορά στην Ελλάδα μόνο. Κατέστησα απόλυτο σαφές ότι το πρόβλημα αυτό είναι ευρωπαϊκό και ότι απαιτούμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στη διαχείρισή του. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο μαγικό σημείο, κάποια σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι που θα μπορέσουμε να πούμε ότι όπου εδώ πέρα πρέπει κάτι να αλλάξει πέρα και πάνω από αυτά τα οποία κάνουμε. Και να σας πω κάτι, ελπίζω και εύχομαι και εκτιμώ τελικά ότι δεν θα φτάσουμε στο σημείο ποτέ να χρειαστούμε να ζητήσουμε ή να κάνουμε το κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα. Τελευταία ερώτηση, ο κύριος Παπακλημίτζος από τα Παραπολιτικά. Κύριε Πρόεδρε, να κλείσω πάλι με το μεταναστευτικό. Από ό,τι έχω καταλάβει και από όλες τις συνεντεύξεις που έχετε δώσει και τη σημερινή και τις προηγούμενες μέρες, το σημείο κλειδί είναι με την κατάσταση στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις συμπεράσματα της Συνόδου δεν έχουμε αντιληφθεί να είμαστε πιο κοντά σε αυτό σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε φτάσει πιο κοντά. Έγιναν κάποια βήματα αυτό το διήμερο που δεν γνωρίζουμε επισήμως. Είστε εσείς αισιόδοξος γι' αυτό, γιατί αντιλαμβάνομαι αυτό είναι ένα σημείο κλειδιά για να λυθεί το μεταναστευτικό. Αν με ρωτάτε ευθέως αν είμαστε πιο κοντά, όχι, δεν είμαστε πιο κοντά. Δεν είμαστε ούτε μακριά ούτε πιο κοντά.
Αυτό το οποίο ενδεχομένως συμβαίνει είναι ότι υπάρχει ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο οποίος έρχεται σαν συμβούλιο και θέτει αυτό το ζήτημα ως κεντρικό ζήτημα προτεραιότητας για τη χώρα του. Δεν ξέρω αν συνέβαινε στο παρελθόν ή αν υπήρχε ένας γενικότερος εφησυχασμός γύρω από τα ζητήματα αυτά. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Σημαντικές αντιδράσεις σε χώρες, ειδικά της Ανατολικής Ευρώπης, που δεν θέλουν να δεχτούν κανέναν. Θα επαναλάβω, όπως το είπα κιόλας πολλές φορές και στο Συμβούλιο, ότι αυτό δεν μπορεί να είναι μια αποδεκτή πολιτική. Και όταν μιλάμε για τις αιρεσιμότητες, για να συνδέσω αυτό το οποίο είπα και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια στιγμή εάν μέσα στις αιρεσιμότητες θα πρέπει να εντάξουμε και μια συμμόρφωση με ευρωπαϊκές πολιτικές που απαιτούν και έναν επιμερισμό, ένα burden sharing, για να χρησιμοποιήσω την αγγλική έκφραση, και στο ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η συνέντευξη τύπου.